Ολυμπιακός θα χαρίσει άλλο ένα United Basketball Camp. Ολοκληρώθηκε το δεύτερο στη σειρά με μεγάλη επιτυχία, με μεγάλα ονόματα του μπάσκετ από το εξωτερικό και με τη συμμετοχή αρκετών παιδιών. Δώσε μας έτσι το τελικό μήνυμα από όλη αυτή την επιτυχημένη διοργάνωση. Σίγουρα βάλαμε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι πετύχαμε το στόχο μας που ήταν να φέρουμε τα παιδιά μέσα στο γήπεδο υπό τις συνθήκες του καλοκαιριού που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Δεν έχω να πω, είμαστε ευχαριστημένοι, δεν έχω να πω κάτι για τη διοργάνωση. Εγώ πάλι να ευχαριστήσω θέλω το Δήμο, την Περιφέρεια, τον κύριο Γιάννη Κρητικό που από την πρώτη στιγμή με βοήθησε σε ό,τι του ζήτησα. Τους χορηγούς μας, το Αιγαίο και τα ξενοδοχεία του κύριου Στοδουλίδη και άλλους χορηγούς πιο μικρούς που θα αναφερθώ τις επόμενες ημέρες γιατί δεν είναι σωστό να μην τους αναφέρω. Τίποτα, πάμε μαζί όλοι ενωμένοι όπως είναι και το United να ανεβάσουμε λίγο το προϊόν που λέγεται μπάσκετ στο νησί. Πόσα παιδιά συμμετείχαν περίπου και πόσο κράτησε αυτό η διοργάνωση? Κράτησε 2 εβδομάδες. Στο Σάββατο το προηγούμενο είχαμε και ένα μικρό σεμινάριο για τους προπονητές του νησιού. Είχαμε γύρω σε 91-92 συμμετοχές, που είναι ένα αρκετά καλό νούμερο. Ευτυχώς ο Δήμος, μας έλυσε το πρόβλημα που ήταν το λεωφορείο. Καταφέραμε να έχουμε ένα λεωφορείο προκειμένου να φέρνουμε τα παιδιά από όλο το νησί. Και νομίζω ότι και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε τέτοια νούμερα και ακόμα περισσότερα, ακόμα μεγαλύτερα. Ο Ντινόρης νομίζω έχει γίνει ντόπιος. Έρχεται και δείχνει ότι γνωρίζει τα παιδιά από τις προηγούμενες διοργανώσεις και έχει ήδη αναπτύξει μαζί τους μια ιδιαίτερη σχέση. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι, όπως είπα πριν, είναι η 5η φορά που έρχεται στο νησί σε διάφορες διοργανώσεις, αλλά βλέπει πολύ γνώριμα πρόσωπα. Τα παιδιά τον αναγνωρίζουν αμέσως. Έχει μεγάλες συμπάθειες στο νησί και φαίνεται να είναι αγαπητός. Οπότε πάμε για το 3ο του χρόνου. Ναι, με κάποιες αλλαγές ίσως, αλλά σίγουρα το πλάνο είναι να υπάρχει ένα 3ο. Είμαστε λοιπόν εδώ με 3 ονόματα μπασκετικά, ένα παιδί δικό μας, τον κύριο Δαμαλή, και τους 2 από το εξωτερικό. Πείτε μας αρχικά εσείς, κύριε Δαμαλή, πώς σας φάνηκε άλλη μια χρονιά εδώ στο United Basketball Camp? Εμένα προσωπικά είναι η 4η μου χρονιά, πέρασα εκπληκτικά. Εντάξει, το νησί μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό έρχομαι και κάθε χρονιά. Το επίπεδο των παιδιών ανεβαίνει, αυτό είναι το θετικό. Μπασκετικά τους βλέπουμε κάθε χρόνο και καλύτερους. Και η προσπάθεια που έγινε φέτος νομίζω ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 95 παιδιά, 95 συμμετοχές. Να σας ευχαριστήσουμε όλους, εγώ προσωπικά και τον Κώστα τον Χαρίση και τους προπονητές. Και είναι τιμή μας για εμάς να βλέπουμε τον. Είμαστε δίπλα στον coach Όντι και στον coach Ρικ και να δουλεύουμε μαζί τους. Και στον Γκένον Μπέικερ που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Να ρωτήσουμε τον κύριο Ντινόρη, ο οποίος έρχεται συχνά στο νησί μας, είναι η 5η φορά. Πώς του φάνηκε φέτος το camp και αν εντόπισε έτσι κάποια νέα ταλέντα και αν είδε τον μπάσκετ να αναπτύσσεται στο νησί μας? He's asking how did you find the camp to this year. This is your 5th year. How do you feel that you'll be here? Each year has gotten better and better and better and I think this is the best year by far. Συμφωνεί ότι κάθε χρόνο είναι καλύτερο, τα παιδιά και το επίπεδο είναι κάθε χρόνο ανεβασμένο, οπότε, αλλά σίγουρα αυτή η χρονιά είναι καλύτερη. The work started before the camp. All the work Kostas and Dimitri Galanis did to bring awareness around the island for the camp. They've done a fantastic job and I love coming here. Καταρχήν, τρελαίνεται να έρχεται εδώ πέρα, το καταλαβαίνετε και όλοι σας και η δουλειά ξεκίνησε πριν το camp, αυτό ήταν το πιο δύσκολο και αυτό έγινε και από τον Κώστα και από τον Δημήτρη το Γαλάνη και ήταν έτοιμα όλα όταν ήρθε εδώ πέρα να κάνουμε ένα εξαιρετικό camp. Ο κύριος Ρίκη ήταν η πρώτη του χρονιά εδώ. My first year, it was an honor and a privilege to come here. I've been in 22 countries doing camps. And this is by far the best one I've done. This is unbelievable. And I want to thank Coach Norris for recommending me, telling some lies about me, saying I was good. And I appreciate that so much. And like I said, this was an honor and a privilege. This place is absolutely beautiful. And I hope to come back. Έχει ταξιδέψει 22 χώρες ο Coach Rick. Ήταν προνόμιο για αυτό να έρθει εδώ και μεγάλη του χαρά. Θεωρεί το camp ένα από τα κορυφαία, ίσως το κορυφαίο από όλα όσα έχει επισκεφθεί. Θέλει να ευχαριστήσει όλους όσους τον κάλεσαν εδώ και θέλει να ξανάρθει σίγουρα και ειδικά και πιο συγκεκριμένα τον Norris, ο οποίος έκανε τη σύσταση για να έρθει εδώ πέρα. Θα μείνουν στο νησί μας να το απολαύσουν τώρα, να ξεκουραστούν, θα κάνουν εδώ τις διακοπές τους. Are you going to stay here, both of you, let's start with you, to have some vacation here or you leaving? I'm staying another week. Άλλη μία εβδομάδα θα κάτσε εδώ πέρα. That's how much I love Coach. My wife and I, we love it. She comes here with me every year and she's
our unofficial videographer and photographer. And hey, man, I love Coast. I love Coast. I would come here even if I didn't have a camp, but the camp is great. Θα έρθει σίγουρα εδώ πέρα. Θα μείνει άλλη μια εβδομάδα καταρχήν. Η γυναίκα του τρελαίνεται επίσης για την Go. Θα κάτσουν μαζί άλλη μια εβδομάδα για διακοπές. Είναι και γράφει βίντεο, καταγράφει βίντεο και φωτογραφίες. Οπότε έχει πολλά τοπία και πολλά μέρη για να καταγράψει και τους αρέσει και τους δύο εδώ. Και τρελαίνεται, θέλει να ξανάρθει και άλλα 20-30 χρόνια. Yeah. In the morning I'm headed to Prague, Czech Republic for another camp. And then later in the summer I'm going to Costa Rica. I do camps in Central America, and I can't wait to come back here though next year. I hope I get an invite. Έχει πτήση αύριο το πρωί, φεύγει για την Τσεχία και την επόμενη μετά από κάποιες μέρες, μετά την Τσεχία θα πάει στην Κωνσταρίκα γιατί κάνει camp σε όλο τον κόσμο, αλλά ανυπομονεί να έρθει την επόμενη χρονιά ξανά εδώ. Hope to see you both here next year. Well, thank you, and I want to just say, hope to see you. I just want to say thanks to all the sponsors that sponsored the camp and these kids and giving us the opportunity to be here. We want to do two weeks next year, Costas. And yeah, just keep supporting Costas and the things he's doing because this guy's heart is so big and he loves these kids and he loves giving back. Θέλει να ευχαριστήσει όλους τους χορηγούς, οι οποίοι πραγματικά στηρίζουν και την προσπάθεια του Κώστα και το κάμπ αυτό και τον ίδιο. Και θέλει σίγουρα να συνεχίσει αυτό και να γίνεται και την επόμενη χρονιά, δύο εβδομάδες και του χρόνου και βλέπουμε. These kids are our future. We're going to be long gone. These kids are our future. These kids are the future of the world. We've got to make sure that they do the right thing. Λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό ο Coach Rick, ότι αυτά τα παιδιά όλα που συμμετέχουν στο camp είναι το μέλλον αυτού του νησιού αλλά και αυτής της χώρας. Και πρέπει να σιγουρέψουμε ότι αυτό που κάνουμε βρίσκονται στο δρόμο με τη βοήθειά μας. Ευχαριστώ πολύ.